την προηγούμενη φορά που είχαμε αυτό το θέμα. Ήταν η νικήτρια της δοκιμασίας. Για να δούμε πώς θα τα πάει σήμερα η Ζέτα Θεοδωροπούλου. Έχει έρθει αποφασισμένη πάρα πολύ. Θέλει να διατηρήσει τον τίτλο της. Τι θα κάνει? Χαίρετε. Πώς είσαι? Είμαι πάρα πολύ καλά. Κοίταξε να δεις, Ζέτα. Εσύ, αφού βγήκες νικήτρια, ναι, την προηγούμενη φορά. Ήταν χειμώνας. Ξέρεις ακριβώς τι πρέπει να κάνεις. Άρα δεν συγχωρείται κανένα λάθος. Λες. Και όλα αυτά τα λέω για να σε εμφανίσω. Όχι, ναι. Ίσα-ίσα για να σε ανεβάσω. Πες μας που πηγαίνεις. Ναι, λοιπόν, εμείς είμαστε με τις φίλες μου διακοπές στο Πορτοχέλη, σε εκείνο το ωραίο το λευκό, το ξενοδοχείο. Να δεν έχω ιδέα, καθόλου, ούτε καν, δεν έχω πάει ποτέ μου. Α, μάλιστα, τέλος. Είναι ωραίο αυτό το λευκό το ξενοδοχείο? Ναι, είναι πολύ ωραίο, είναι και το αγαπημένο της κόρης μου. Και είναι απόγευμα και έχουμε κατέβει στο ξενοδοχείο. Το λευκό. Ναι, να πιούμε έτσι το κοκτέιλ, έχει και μία μπαζάρ αγορά, έτσι θα δούμε εκεί. Α. Αυτά, οπότε είμαι στο ξενοδοχείο, απόγευμα. Αυτά. Αυτά. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο. Βλέπετε, είναι στο Πορτοχέλη, στο λευκό ξενοδοχείο και βαθμολογείται. Καταπληκτική βαθμολογία. Ναι, είναι ωραία. Λες να την έβαλαν επειδή ήσουν νικήτρια και σου λέει κάτι καλό θα ξέρει? Δεν ξέρω τι να πω εδώ πέρα, πολλά ακούμε. Πολλά ακούμε. Για να ακούσουμε ένα από τα πολλά που έχει να πει η Νικολίνα, που έχει καλά, το ναι, μικρότερο βαθμό. Αυτά κάποια πράγματα δεν αλλάζουν. Εκτός τα πολλά που ακούμε. Ναι, είναι και ορισμένα είναι σταθερά. Έτσι, ακριβώς. Γεια σου, Ζέτα. Γεια σου, Νικολίνα. Αυτά τα γυαλιά μου φαίνεται τελείως λάθος με τον ντύσιμο. Αυτά τα γυαλιά. Θα σφυγήσω από εκεί δηλαδή. Ναι. Έχει φλού το σορτσάκι. Κοίτα. Διαφέρε. Και ποτέ δεν φαίνεται. Ποτέ όμως. Ναι, σε σένα Κατερίνα είναι φανταστικά. Φυγικά, το γνωρίζω, έλα. Όχι, Κατερίνα. Για πάμε. Λοιπόν, επηρεάστε ναι, αυτή την άλλη φορά. Για εμένα δεν μ' αρέσουν. Αλήθεια. Και σε αυτό το σύνολο. Νιώθω ότι κλωτσάνε πάρα πολύ. Αυτό που έχεις κάνει χρωματικά. Όχι, δεν είναι ήθελα χρυσά. Αυτό το... Είχα επιλογή, αλλά ήθελα αυτό με το φλου και επηρεάστηκα και εγώ την άλλη φορά με το πανηγύριο, με τη γκάζα που ήθελε έτσι να το φωτίσει και λέω στο φωτίσω κι εγώ. Δεν μπορεί να κερδίσει, μπορεί ξέρω να σε τι αναφέρεσαι. Ναι, χρωματικά. Α, δεν ήταν που... Ναι, δεν ήμουν. Χρωματικά αυτό το σύνολο δεν μπορώ να πω ότι είναι άσχημο. Απλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς έχεις μπλέξει αυτή την παγέτα με αυτό το vest. Δηλαδή, πού συνομιλούν αυτά τα δύο κομμάτια στο ύφος πιο πολύ. Τι εννοείς, όπως μπλέκουμε και τα αθλητικά με τα καλά, κάνουμε έτσι, μπλέξε. Ναι, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νιώθω ότι το ένα αναιρεί το άλλο λίγο σε αυτό το ντύσιμο, κατ' εμέ. Δηλαδή, δεν μ' αρέσουν συνδυασμένα μαζί. Το μπλουζάκι μου μέσα δεν με ενοχλεί. Και ή με το vest ή με το... σωριτσάκι σου πάνε και τα δύο, απλά όχι συνδυαστικά όλα μαζί. Γιατί? Το πανωφόρι σου δεν με έχει τρελάνει, είναι οκ. Okay. Γενικά και αυτή η εικόνα σου νομίζω δεν έχει πάρα πολύ styling. Φοράω ξύλινα σκουλαρίκια με χρυσό, ξύλινο παπουτσάκι. Δεν μου αρέσει το παπούτσι. Ναι. Θα ήθελα κάτι λίγο διαφορετικό. Κάτι σε σαγιονάρα, τακούνι, όπως είχα βάλει εγώ μία φορά, θα μπορούσε. Δεν νομίζω βασικά, το παίρνω πίσω. Έτσι θα ξεκίνησα, διαφορετικό παπούτσι, σανδάλι. Αλλά όχι το συγκεκριμένο, μπορεί ένα σανδάλι, ναι, να ήταν πιο ωραίο. Ναι, απλά επειδή είπαμε ότι έτσι πάμε να πιούμε ένα κοκτέιλ, έτσι έδωσα λίγο... Είναι χλιαρό. Αυτό. Για πες. Είναι χλιαρό, τελικά.
νομίζω και χρωματικά είμαι ok. No pants σίγουρα φοράω. Καλά. Ναι, αυτό είναι. Εντάξει. Δεν νομίζω γενικά, ρε παιδί μου, ότι ό,τι και να φέρω στην Νικολίνα δεν αλλάζει. Δηλαδή, καλά, δεν ξέρω. Ισχύει. Πότε σου άρεσε τελευταία φορά? Δεν θυμάται. Δεν θυμάται. πριν λείπεις. Στην Dua Lipa. Αλήθεια. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Okay. Να πω εγώ το μεσόωρο. Για πες το. Είναι μεγάλος, είναι 3. Α, ευχαριστώ πάρα. Συγχαρητήρια. Μπορείς να πας στους κριτές.